θέματα που αφορούν το δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης με επίκεντρο την καλύτερη δυνατή διαχείριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξεκινάμε με την επιτυχή εφαρμογή του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Μέχρι τα τέλη του έτους θα πρέπει να έχει επισπευθεί η υλοποίηση των ΠΕΠ και να έχουν πιστοποιηθεί και δηλωθεί όλες οι δαπάνες των έργων ευθύνης των περιφερειών. Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός της αναθέωρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων με οργανωμένες μεταφορές για ανακατανομές των διαθέσιμων πόρων για να μπορέσει να κλείσει ομαλά η τρέχουσα περίοδος. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα ενισχύει τις αρμοδιότητες των περιφερειαρχών, ενώ υποστήριξε ότι η ορθή διαχείριση των πιστώσεων για την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων θα επιβραβεύεται ακόμα και με διεύρυνση της χρηματοδότησης που αναλογεί σε κάθε περιφέρεια. Στο εξής, κονδύλια και διαχειριστική επάρκεια πια θα συνδέονται και όσο τα πρώτα θα μετατρέπονται εγκαίρως σε σωστά έργα, τόσο θα αυξάνονται και οι αρμοδιότητες. Και όσο οι τελευταίες φέρουν αποτέλεσμα, τόσο θα διευρύνονται και οι πιστώσεις. Αναφορικά με το μείζον θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι περιφερειάρχες θα πρέπει να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τα νησιά. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το μεγενθύνουμε, αλλά ούτε και να το υποτιμούμε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος πήρε το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που θα διευρύνει και τις αρμοδιότητες των περιφερειών θα κατατεθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ θα προηγηθεί εκτενής διάλογος και διαβούλευση.